Νομίζω ότι... Μην τώρα είναι πιο cool η ατμόσφαιρα. Σκέφτομαι ότι αυτό το show, μάλλον αυτή η ταινία βγήκε το 1994 ούτως ή άλλως και παίχτηκε και εδώ και νομίζω είχε πάει και καλά και εδώ. Ξεκίνησε ως ταινία το, πώς το λένε, το 94 στην Αυστραλία και έφτασε μέχρι τα Όσκαρ. Η Ακαδημία Κινηματογράφου είναι και είναι λίγο συντηρητική. Τώρα για να τη δεχτούν και να τη βραβεύσουν και όλο αυτό. Το κλουβί με στρελές είναι μια παλιά ταινία, είναι παλιό θεατρικό. Ναι. Που και εκείνο σε μια πιο συντηρητική εποχή. Και είδες όμως. Νομίζω ότι το θέμα ούτως ή άλλως και τη συγκεκριμένη παράσταση δεν είναι ούτε να προκαλέσει, ούτε να. Πλάκα είναι. Και έτσι πλάκα δεν και... είναι. Έτσι. Οπότε, αν ο άλλος θέλει απλώς να διασκεδάσει, δεν το κοιτάζει αυτό. Εγώ αυτό πιστεύω. Καλά, υπάρχει το κλουβί με τις τρελές που το παίξαν. Υπάρχει το hairspray. Το οποίο το έχουμε δει και στον πρώτο με την Jenny Gabbo, το οποίο ήταν υπέροχο. Ακριβώς. Την Divine. Δηλαδή, είναι πράγματα τα οποία είναι διασκεδαστικά, είναι πράγματα που είναι αστεία. Γι' αυτό το λόγο ανεβαίνουν. Είναι καθόλου κουκουρούκου ή είναι λίγο σουρεάλ. Είναι... Ποιο το η Πρισσίλα? Ναι. Πάρα πολύ. Δεν έχω δει πιο σουρεαλιστικό πράγμα. Όταν φοράνε αυτά τα πράγματα στην μέση τη σερή μου και αποφασίζουν να κάνουν πρόβα, δεν είναι σουρεαλιστικό αυτό που μόνο του. Δεν φαντάζομαι. Θέλω πάρα πολύ το σουρεαλιστικό. Ας πούμε, η πιο σουρεαλιστική, συγγνώμη, σκηνή είναι η σκηνή τη κηδεία. Γιατί η Μπερναδέτ έρχεται σε αυτό το σοου επειδή έχει πεθάνει ο σύζυγό τη. Και είναι η πρώτη σκηνή τη κηδεία όπου τραγουδάει το Don't Leave Me This Way, α πούμε. Και είναι όλοι με τα μαύρα, αλλά. Ενώ είναι μαύρο όλο το ρούχο, μόνο βλέπω όλα είναι. Τα κομμάτια, βλέπω όλα τα κομμάτια που χόρευα εγώ στην εποχή μου. Ναι, όλα αυτά υπάρχουν. I will survive, hot stuff, shake your groove thing. It's raining men που τότε ακούσαμε.